Σίγουρα ήταν ένα πολύ σημαντικό γκολ. Είχαμε πει όλη τη βδομάδα να δουλέψουμε σκληρά, γιατί αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μας έδωσε 0 βαθμούς, έπρεπε να ρεφάρουμε, να πάρουμε αυτό το παιχνίδι με τη βοήθεια του κόσμου. Σίγουρα το γκολ μου ήταν σημαντικό, όπως και του Μιχάλη το δεύτερο ήταν πολύ σημαντικό. Ξεκλείδωσε το παιχνίδι, μας έδωσε άλλο αέρα, επιβάλαμε το ρυθμό μας και νομίζω ότι είναι ένα πολύ δίκαιο αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε, έρχεται απαιτητικό πρόγραμμα. Πάμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα και θέλουμε να συγκεντρωθούμε μέσα στη βδομάδα για να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί. Πριν τη δύσκολη έδρα του Κλέαν της Βικελίδης και τον Άρη, μεσολαβεί ένα παιχνίδι με τον ίδιο αντίπαλο. Φαντάζομαι, όπως είπε και ο προπονητής σου στην αίθουσα τύπου, θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι, θα ξανασχεδιαστεί από την αρχή. Σίγουρα, ο θεσμός του κυπέλλου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο Αστέρας τα προηγούμενα χρόνια έχει φτάσει με τελικά κυπέλλου, έχει φτάσει σε ένα τελικό και τον έχασε στις λεπτομέρειες έτσι όπως τον έχασε τέλος πάντων. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κύπελλο. Σίγουρα ο προπονητής θα κάνει τις αλλαγές του. Πρέπει να υπάρξει rotation, να πάρουν οι ποδοσφαιριστές κάποιες ανάσεις οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί με πολλά παιχνίδια. Έχουν πολύ πλούσιο roster. Πιστεύω όποιος παίκτη παρουσιαστεί να παίξει θα δώσει το 100% του εντύπου και θα πάρουμε την νίκη. Μου είπε ένας φίλος να σε ρωτήσω, έχεις ήδη φτάσει στα 3 γκολ στα επίσημα παιχνίδια. Πού θα φτάσει το κοντέρ φέτος? Δεν ξέρω. Σίγουρα με χαροποιεί το γεγονός ότι σκοράρω. Με τη βοήθεια του συμπαίκτων δεν μπορούσα να μην τα καταφέρω. Συνεχίζουμε. Ευελπιστώ να σκοράρω περισσότερα γκολ, να βοηθήσω και την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Και πού θα αφιερώσεις αυτό το βραβείο που πήρα σήμερα? Στην οικογένειά μου, η οποία με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Και της κοστάω και της οφείλω αυτό που είμαι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να συγχαρούμε και εμείς σαν επιχείρηση τον Γιώργο Γιακόπη για τη σημερινή του εμφάνιση και να ευχηθούμε και όλοι οι παίκτες να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό στην φετινή πορεία του Αστέρα. Όπως είπατε σωστά, για έκτη συνεχόμενη χρονιά ανοίγει σήμερα η αυλαία της ράβευσης του προτιμότερου παίκτη της χρονιάς, η οποία και φέτος θα γίνει με τον ίδιο τρόπο όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, δημοσιογράφοι στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας θα ψηφίζουν τον καλύτερο παίκτη του μάτς. Οπότε, ο παίκτης ο οποίος θα ανακηρυχθεί περισσότερες φορές MVP των παιχνιδιών θα είναι και ο MVP της χρονιάς. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την ΠΑΕ του Αστέρα Τρίπολης που σιγοντάρει σε αυτή την προσπάθεια και να πω επίσης ότι πέρα από το έπαθλο το οποίο φέτος θα είναι ένα ρολόι χειρός της ελβετικής ορολογοποίησης της ΟΟ, αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι το ανθρώπινο κομμάτι, να ανταμείβουμε σε κάθε αγώνα τους σκόπους των παιχτών με αυτό το συμβολικό βραβείο που τους δίνουμε, θεωρώντας ότι αυτό τους δίνει και ένα παραπάνω κίνητρο για να παίζουν ακόμα το καλύτερο ποδόσφαιρο που ήδη ξέρουν.